Άρα το λάρο μου. Επιχειρηματία. Τα πήραμε, τα πήραμε. Τα πήραμε και τα βρακιά. Θα πάμε να φάμε, λέει, σήμερα πάλι σε εστιατόριο. Την πατήσατε. Γελούει σαν σε δεπάνω. Θα γυρίσω σπίτι και θα τη τη λέω όλη την ώρα. Μόλις ακούω 500, κόντεψα να πέσω κάτω. Δεν περίμενα τέτοια διαφορά. Ήταν απίστευτο. Έχασα τη γη κάτω από τα πόδια. Ξέρεις, όταν νιώθεις ότι έχεις κάνει το καθήκον σου και τελικά χάνεις, σε πονάει λίγο περισσότερο. Σαν αρχηγός το χάρηκα πάρα πολύ. Ήθελα να τους φέρω την νίκη. Δηλαδή, είπανε τόσο καλά πράγματα για μένα, είπανε ότι όλη η προσπάθεια ήταν πολύ καλή. Τουλάχιστον να βγούμε έξω, να φέρω και την νίκη στην ομάδα. Δεν με πειράξε το ότι χάσαμε, με πειράξε η διαφορά των ποσών που χάσαμε. Πρέπει να σας πω για άλλη μια φορά ότι κάνατε εξαιρετική δουλειά. Για μένα δεν είναι ποιος κέρδισε, ποιος έχασε. Αυτό θέλω να το πιστέψετε. Τι ήταν αυτό που σας έβαλε σε αυτή τη διαδικασία να κάνετε λιγότερο τζίρο? Η μπλε ομάδα είχε κάνει μεγαλύτερη παραγωγή. Ακριβώς. Σημαντικό πολύ. Και ποιοτικό. Όχι ποιοτικό. Ποιοτικό φαγητό κάνατε και οι δύο. Εγώ διαπίστωσα όμως ότι η κόκκινη ομάδα κάπου στο τέλος, ενώ υπήρχε κόσμος απ' έξω να φάει, δεν είχε φαγητό. Και είχαν κοτόπουλο στο ψυγείο του. Σεφ, όμως να πω κάτι. Όταν βγάζεις ένα πιάτο στη βιτρίνα σου μπροστά και έχει δύο καλαμάκια, είναι σωστό να πουλάς ένα πιάτο με ένα καλαμάκι? Έπρεπε να βγάλεις τη βιτρίνα σου με ένα. Βάλε χαμηλότερη τιμή, εσείς το διαχειριστήκατε. Δύο ομάδες και κάτι θέλει να πει ο Άκης, να το επιτρέψουμε. Εσύ πουλούσες το καλαμάκι κοτόπουλο 2 ευρώ. Και είχες δύο καλαμάκια κοτόπουλο. Και έχεις 7 άτομα προσωπικό. Και σαλάτα και πατάτα. Και φρέσκο κοτόπουλο. Και οι δύο ομάδες είχατε τα ίδια χρήματα. Σας αφήσαμε να κάνετε το δικό σας μενού και να ορίσετε τις δικές σας τιμές. Τώρα, αν δεν το πήρες εσύ κανονικά, αυτό φάνηκε στο τέλος. Όπως πάντα, η νικήτρια ομάδα γευματίζει σε ένα πολύ καλό εστιατόριο. Σήμερα, λοιπόν, θα γευματίσετε στο Πασάτζι, ένα εστιατόριο με σύγχρονη ελληνική κουζίνα στη Στοά Σπυρομήλιου. Το επάθλιο είναι το τελευταίο, εντάξει, θέλουμε να πάμε να φάμε, αλλά η νίκη είναι το παν. Όλοι νιώθουν ωραία όταν η κάνει. Θα πάτε σε ένα Πασάτζι. Παίρνεις κάτι από τη νίκη, νιώθεις πιο δυνατός και λες επιτέλους, παιδί μου, να τώρα ανταμοιβόμαστε για αυτό που κάναμε χτες. Λοιπόν, παιδιά, ήρθε η ώρα τώρα να αποσυρθείτε στο καθιστικό, να συζητήσετε μεταξύ σας και να αποφασίσετε ποιοι θα είναι οι δύο που θα ψηφίσετε προς αποχώρηση. Τώρα τα λόγια είναι περίτα. Μιχάλη, οφείλω να σου πω ότι ήσουν άψογος. Μήπως ίσως να είσαι λίγο παραπάνω επιθετικός από όσο πρέπει. Δεν είναι δικό μου, πώς το δω. Εγώ είχα σαλάτες και κρεμμύδια. Κακή διαχείριση λοιπόν. Και κακή διαχείριση του πάσου. Κακή επιλογή ενός παίκτου. Πέρασα πάρα πολύ καλά με όλους σας και σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Είχαμε κοτόπουλο, είχαμε κιμά. Δεν το κάνατε. Είσαι ένα πολύ καλό παιδί, είσαι πολύ καλός μάγειρας. Η αλήθεια είναι ότι όπως μιλάω στο γιο μου, μιλάω και σε σένα. Και πιστεύω πως είμαι ίσως ο μόνος που εκρίνει επαγγελματικά. Λοιπόν, παιδιά, ήρθε η ώρα τώρα να αποσυρθείτε στο καθιστικό, να συζητήσετε μεταξύ σας και να αποφασίσετε ποιοι θα είναι οι δύο που θα ψηφίσετε προς αποχώρηση. Τα λέμε σε μια ώρα. Τώρα τα λόγια είναι περίτα. Έχουν αρχίσει ήδη τα δύσκολα. Γιατί τόσο μεγάλη διαφορά είναι στα πιάτα? Ξέρω, φίλε, δεν μπορώ να καταλάβω. Αυτή τη στιγμή έχω μπλοκάρει. Ποιο σκέφτεσαι να ψηφίσει? Κοίταξε, λογικές συνθήκες, έτσι το ένα άτομο το έχω βρει. Λοιπόν, από εκεί πέρα το δεύτερο, παιδιά, δεν μπορώ. Δηλαδή, όσο κάνω τον αλείο μέσα μου, δεν μπορώ να βρω δεύτερο άτομο. Έπρεπε να βρω. Από τα 7 άτομα που ήμασταν, το άτομο που κατά τη γνώμη μου λειτουργήσε λιγότερο θετικά, θα πω, και όχι αρνητικά στην ομάδα. Αυτό το άτομο ήταν ο Γιάννος.
για προφανείς και επαναλαμβανόμενους λόγους. Το έχει κάνει, το έχει ξανακάνει, θα το ξανακάνει. Εντάξει, αυτό είναι πρόβλημα του Γιάννου. Έχει πρόβλημα συμπεριφοράς. Δεν ξέρω, πραγματικά πρέπει να είναι η πρώτη φορά που θα ρίξω κλήρο. Δεν υπάρχει κάτι να θέλω να σκεφτώ τώρα. Τι να σου πω. Δύσκολα τα πράγματα. Όσο περνάει ο καιρός, γίνεται όλο και πιο δύσκολο. Από τη μία, γιατί είσαι και πιο πολύ γερό με αυτά τα παιδιά και δεν είσαι περισσότερο. Εγώ θα κρίνω, δεν θα κρίνω ανάλογα με τη χθεσινή διαδικασία. Ναι, κι εγώ. Κρίνω ανάλογα με το τι σχέση έχω με τον καθένα. Από την άλλη, πρέπει ουσιαστικά εσύ να επιβιώσεις όμως, έτσι. Αυτός είναι ο σκοπός σου εδώ μέσα, αυτός είναι ο στόχος σου. Αλλά το θέμα είναι ότι από τη σκέψη στην πράξη είναι πάρα πολύ δύσκολο και απέχει αιώνες. Το εστιατόριο, αν και είναι στο κέντρο της Αθήνας, είναι σαν ένα μικρό διάλειμμα στο χώρο που είναι, γιατί είναι μέσα στη ΣΤΟΑΚ. Μου έκανε εντύπωση ότι ήταν αρκετά μεγάλο εστιατόριο. Ο χώρος απ' έξω στη ΣΤΟΑ ήταν... είχε μια άλλη άβρα. Γεια σας. Χαίρετε. Καλώς ήρθατε στο εστιατόριό μας. Σήμερα θα απολαύσετε τα πιάτα του σεφ μας του Γιάννη του Βιδάλη, που θα είναι και το έπαθλο για τη νίκη σας. Καλή απόλαυση. Παιδιά, εγώ πάντως θέλω να σας ευχαριστήσω όλους πάρα πολύ, γιατί χωρίς την βοήθειά σας δεν θα ήμουν σήμερα εδώ πέρα, δεν θα έτρωγα εδώ. Ούτε και κάποιοι από εσάς ήταν προτινόμενοι. Είναι μεγάλο επίτευγμα να εκτελέσεις αρχηγός σε μια δοκιμασία στην ομάδα και να μην δημιουργηθεί κάποιο πρόβλημα. Εγώ το χάρηκα πάρα πολύ που συνέβη αυτό με την ομάδα μου, που τους οργάνωσα έτσι ώστε να μην υπάρξουν παρεξηγήσεις μεταξύ τους. Στην υγεία μας. Οι εναπομείναντες. Και στα σουβλάκια μας. Στα σουβλάκια μας. Το κλίμα μεταξύ μας και στο εστιατόριο, αλλά και στην ομάδα και στη δοκιμασία γενικά, ήταν τρομερό. Ελπίζω να μας δοθεί ξανά η ευκαιρία να δουλέψουμε τα ίδια παιδιά μαζί, γιατί πήγαμε πάρα πολύ καλά. Καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε και συγχαρητήρια. Λέγομαι Βιδάλης Γιάννης, είμαι ο σεφ του μαγαζιού και εγώ χάρηκα που ήρθατε, που σας φιλοξενούμε. Και έτσι θέλω να νιώθετε φιλοξενούμενοι στο μαγαζί. Λοιπόν, έχουμε και μια μικρή έκπληξη. Έχουμε ετοιμάσει με την ομάδα μου κάτω. Κάποιοι από εσάς θα κατέβουμε κάτω, θα περιηγηθούμε λίγο στην κουζίνα, θα δούμε πέντε πραγματάκια και μετά θα δοκιμάσουμε και ένα πιατάκι. Εντάξει, χαίρομαι πολύ, σας περιμένω. Κάτσε λίγο, Γιάννη. Γιάννη. Γιάννο. Γιατί είχε το Γιάννης, δεν ακούς. Μόνο στο Γιάννος ακούς. Με έχεις στεναχωρήσει, έτσι, το ξέρεις. Γιατί. Βρε, αγάπη μου. Εχθές ήμασταν μαζί. Γιατί δεν είπες έχω αυτό και αυτό το πρόβλημα. Δηλαδή κάθε φορά βγάζεις και κάτι καινούριο σε κάθε ομάδα. Μήπως πρέπει να σκεφτείς ότι δεν είναι όλοι παλαβοί γύρω σου και κάπου ίσως κάνεις λάθος κι εσύ. Όταν θέλω να πω μια ιδέα και πριν προλάβω να την πω, μου λέει ο άλλος στο πιάτο σου, την ίδια στιγμή που δεν έχω κάτι υποφθηρή μου, εγώ το θεωρώ κοροϊδία. Στο τέλος, επειδή εκείνος παίζει το κεφάλι του, αποφασίζει εκείνος για τα πιάτα, δεν το καταλαβαίνεις αυτό. Όταν κάποιος έρχεται μου λέει θέλω τη γνώμη σου, μετά απαιτώ να την ακούσει. Γιατί το θεωρώ κοροϊδία. Μήπως είναι και θέμα ότι ίσως να είσαι λίγο παραπάνω επιθετικός από όσο πρέπει. Είμαι καθαρά αμυντικός όταν δέχομαι επίθεση. Η αλήθεια είναι ότι περίμενα ο Γιάννος να πει σε κάποια φάση, ναι ρε παιδιά, έκανα αυτό. Εντάξει, μπορεί να ήταν ανοησία ή μπορεί να μου βγει και έτσι. Ας το ξεχάσουμε να πάμε παρακάτω. Εγώ πάντως επειδή σε συμπαθώ, αυτό που είχα να σου πω στο είπα. Κάνε όπως νομίζεις. Μετά τη συζήτησή μας και βλέποντας ότι μάλλον δεν καταλαβαίνει τι προσπαθώ να του περάσω, αποφάσισα σε εκείνη τη φάση ότι θα τον ψηφίσω για να μπορέσω έτσι να του δείξω ότι οι επιλογές μας οδηγούν κάπου και πρέπει να τις στηρίξουμε. Όποιες και είναι αυτές. Λογικά στην ψηφορία πρέπει να την πληρώσουν αυτοί που ήταν στο πάσο. Τα μέρη τα οποία είχαν τα λάθη ήταν υπό η διαχείριση υλικών και το πάσο. Οπότε θα ψηφίσω αυτούς που πιστεύω ότι φταίνε πιο πολύ εκεί. Το μόνο πράγμα που εγώ ήθελα να μάθω είναι επειδή εγώ ήμουν πίσω στην παραγωγή, ποιοι ήταν πάσο, ώστε να μπορέσω να κρίνω ποιος από όλους αυτούς είχε κάνει το λάθος. Τον κοιμά τον είδες? Όχι. Είχε κοιμά στο ψυγείο, κάτι μπορούσε να τον κάνετε. Πίσω στην παραγωγή. Ποιος ήταν στην παραγωγή, εσύ ο Μανολάκης ή ποιος άλλος? Όχι ο Μανολάκης. Και βοήθαγε ο Ηρεμία. Το κοτόπουλο, τι είδατε? Δεν ήταν δικό μου, πώς το λέω. Εγώ είχα σαλάτες και κρεμμύδια.
Α, δεν πέρασε ευθύνη. Ο Μιχάλης απλά επέδειξε ένα πράγμα το οποίο θα μπορούσα να είχα κάνει και είχε απόλυτο δίκιο. Δεν σκέφτηκα να κοιτάξω και το ψυγείο. Και ο Μιχάλης είχε δίκιο το ότι θα έπρεπε να το είχε πάρει αυγή και θα βγαίνει και από πάνω. Και είχε απόλυτο δίκιο. Οπότε Γιάννο μου να περιμένω. Θα πιαστούμε τώρα. Θα πιαστούμε σε μικρό πράγμα. Γιατί ήσουν πάσο, δεν ξέρω ποιο ήταν πάσο. Εγώ έφτιαξα τα πιάτα. Τα πρότυπα. Ναι. Μάλλον ναι, με σένα να ψηφίσω. Είχα την υποχρέωση να πω τουλάχιστον στην αρετή ότι επειδή πιστεύω ότι ευθυνόταν για αυτό το θέμα, η ψημία μου ψήφος μου θα πήγαινε εκεί. Καλώς ήρθατε λοιπόν για στην κουζίνα μας. Πώς μπαίνει το παιδί στο μαγαζί με τα παιχνίδια και χαζεύει, το ίδιο πράγμα είναι και για μένα. Μπαίνω και μπορώ να χαζεύω τα πάντα, ακόμα και το τηγάνι, τις κουτάλες. Είναι πρωτόγνωρο για μένα. Θα δούμε ένα πιάτο το οποίο έχει ιαπωνική προέλευση. Θα δοκιμάσουμε ένα μαύρο μπακαλιάρο. Μαριναρισμένος, μίσο και μυρίν. Το μίσο είναι μία πάστα από τα φασόλια της σόγιας και το μυρίν μία σάλτσα ιαπωνική, σαν σάλτσα την αναφέρουμε, νερό, ξύδι και κάποια συστατικά άλλα, πότσι λέγονται και κάποια άλλα. Είναι τρομερή εμπειρία για μένα, δηλαδή είναι και ο λόγος πιο πολύ που θέλω να προσπαθώ να βάζω τα δυνατά μου στο παιχνίδι να παραμένω περισσότερο, γιατί είναι ευκαιρίες που δεν θέλω να τις χάσω. Πραγματικά είμαι πολύ χαρούμενος που είδα έναν τόσο νέο άνθρωπο να ηγείται μια τόσο μεγάλης μπριγκάντας και μια τέτοια κουζίνας, γιατί αυτό με γεμίζει αισιοδοξία για το δικό μου το μέλλον. Ελπίζω να σας άρεσε. Για να το ευχαριστηθήκατε. Καλά είμαστε εμείς εδώ, αλλά τα παιδιά να δούμε τι έγινε. Αυτή πρέπει να έχουμε ζοριστεί αρκετά νομίζω σήμερα. Ναι, ήταν και δύσκολη διαδικασία. Και για κάποιους είναι και η πρώτη φορά που βρίσκονται στη διαδικασία αυτή, ναι, έτσι δεν είναι. Ο Γιάννης, ο Αποστολάκης είναι η πρώτη φορά. Και ο Γιάννης. Και ο Γιάννης. Και ο Γιάννης σήμερα. Ελπίζω να μην είναι προτινόμενος η γενέθλιά του όμως. Αχ, ναι, ρε, και η γενέθλια. Πριν τον Συμβούλιο, πραγματικά δεν ήξερα ποιος θα είναι υποψήφιος. Αλλά όταν ο Γιάννης στο Συμβούλιο άρχισε να παραπονιέται και να δημιουργεί ένα πρόβλημα το οποίο δεν υπήρχε στην ουσία, περίμενα ότι θα στραφούν αρκετοί εναντίον του. Ήταν κάτι το οποίο δεν το είχα ξαναπεράσει σαν εμπειρία σε όλη τη διάρκεια του MasterChef. Ήταν πρωτόγνωρο, ήταν περίεργο. Δεν μου άρεσε ο συνειρμός του καρφιού, το καρφών με τον άλλον. Το μόνο που σώζει ίσως όλη τη διαδικασία είναι το οποίο όλοι είμαστε ενώπιος ενώπιο. Να είμαι έτοιμος να ψηφίσω τους συμπαίκτες μου, τα παιδιά που την προηγούμενη μέρα τρέχαμε μαζί για να έχουμε το θεμητό αποτέλεσμα. Τι να πω, δεν υπάρχει κάτι χειρότερο που μπορώ να περάσω σε όλο το παιχνίδι. Είναι η χειρότερη διαδικασία που μπορώ να πω. Έφτασε λοιπόν η ώρα της ψηφοφορίας. Είναι μια δύσκολη διαδικασία που πρέπει να υποστείτε ως συνέπεια της ήττας σας στη χθεσινή αναμέτρηση των ομάδων. Είχατε μια ώρα στη διάθεσή σας για να σκεφτείτε και να αποφασίσετε ποια δύο μέλη της ομάδας σας θα καταψηφίσετε. Οι δύο με τις περισσότερες αρνητικές ψήφους θα μονομαχήσουν αύριο πάνω στην ίδια συνταγή και αυτός με τη χειρότερη επίδοση θα αποχωρήσει από το MasterChef. Ήταν η πρώτη μου φορά που βρέθηκα σε αυτή τη διαδικασία και ίσως ήταν από τις χειρότερες στιγμές εδώ μέσα προς το παρόν. Πρέπει αναγκαστικά να ψηφίσεις δύο άτομα χωρίς να σου έχουν κάνει τίποτα, τουλάχιστον εμένα. Εγώ δεν ήθελα να ψηφίσω κανέναν. Αν μπορούσα, αυτό θα έκανα. Τώρα, ένας-ένας θα αποκαλύψετε ποιους καταψηφίζετε καρφώνοντας το χαρτί με το όνομά τους στην αντίστοιχη ακίδα και εξηγώντας μπροστά τους το λόγο. Ξέρεις ποιες κινήσεις πρέπει να κάνεις, απλά είσαι προγραμματισμένος να τις κάνεις, γιατί ουσιαστικά είσαι χαμένος στο συναίσθημα, γιατί δεν πάβει να είναι πολύ σκληρό το να ψηφίσεις ένα συμπαίκτη σου. Ήξερα ότι έχω κάνει